μπήκα στο τρένο της ζωής και εισιτήριο δεν είχα. Βρήκα λαθρέα αγκαλιά συνεπιβάτη μου τη νύχτα. Ένα τσιγάρο να κρατώ κι όμως ποτέ να μην τ' ανάβω. Τα όνειρά μου πάντα ροκ, να μην με νοιάζουνε τα μπράβο. Αγάπησα τη νύχτα και δεν μου χάρισε φεγγάρια. Της έδωσα τα πάντα, δεν έκανα παζάρια. Αγάπησα τη νύχτα, στιγμή δεν μετανιώνω. Ακόμα κι όταν ψάχνω να γύρω σε έναν νόμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ένας. Απευθύνομαι στον έναν, ο οποίος είναι ξεχωριστός, διαφορετικός και δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Από μωρό παιδί παρατηρούσα τον ήχο των ανθρώπων, τον ήχο των τύπων των ανθρώπων, τον ήχο του μάγκα, που είχε μια ιδιαίτερη εκφορά, γιατί γίνεται, πώς πάμε καλά, ας πούμε. Τον ήχο του μανάβη, ο οποίος διαλούσε το εμπόρευμά του, του ψαρά, του χασάπιο, τα παρατηρούσα πάρα πολύ. Όλα αυτά για μένα είναι μουσική. Παρατηρούσα τον ψάλτη, το ψαλτήρι της εκκλησίας, ο ένας, ο ψάλτης στο δεξίπλαν ψαλτήριο και ο ψάλτης στο αριστερό ψαλτήρι. Τους παρακολουθούσα. Έβλεπα και τους άλλους που αποτελούσαν τα χοροδία. Είχαν ξεχωριστή φωνή. Αυτό με ενδιαφέρε στη ζωή μου. Είχα γονείς που δεν είχαν φωνή. Είχαν βέβαια μια φωνή που θα μπορούσα μόνο εγώ να σου αντιληφθώ για κάποιοι πολύ στενοί γύρω στο περιβάλλον. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ και αυτός ο ήχος, ο άνερθρος ήχος. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και πώς αντιλαμβάνονται τον ήχο. Όλη μου η ζωή είναι μουσική. Σκέφτομαι μόνο μουσικά. Και είχα και την ανάγκη της έκφρασης. Ήθελα αυτό που εκφράζω μέσα από τη μουσική, αν είναι δυνατόν να αποτελέσει και αναφορά των ανθρώπων που θα ακούσουν τη μουσική μου. Τα αστέρια έχω κόμενες και το φεγγάρι σπίτι και φτερουγίζω εδώ και εκεί σαν το μικρό σπουργίτη. Κι όλα μου φαίνονται μικρά στον κόσμο εκεί κάτω κι όλα όσα πιστέψαμε έχουν πιάσει πάτο. Αρνήθηκα το παρελθόν, αγάπησα το μέλλον και συγχορδίες μυστικές αόρατων αγγέλων. Μαζί με την κιθάρα μου έρχομαι να σας παίξω κι απ' όλα τα προγράμματα αφήστε με απ' έξω. Για όμορφα δεν προσπαθώ να αρέσω, μα όσα έχω μέσα μου θα σας τα καταθέσω. Δεν σας τα δίνω δανεικά, θέλω να τα χαρίσω. Εγώ δεν είμαι τράπεζα να τα ζητάω πίσω. Γι' αυτό απρογραμματιστός, αθώος και ανερμάτιστος, στα χέρια σας αφήνομαι, μαζί σας ένα γίνομαι. Ξεχάστε τα προγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι τα χαράματα θα έχουν γίνει θαύματα. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το έχω πετύχει. Πραγματικά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Γιατί είμαι μια απολύτως παραχαραγμένη προσωπικότητα. Έχει μετρήσει πάρα πολύ η εικόνα. Και η δικιά μου εικόνα, δηλαδή περισσότερο από τη σκέψη μου. Γιατί οι άνθρωποι όταν βλέπουν έναν οποιοδήποτε, έναν άνθρωπο, παρατηρούν τα χαρακτηριστικά του, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν από τα χαρακτηριστικά του να γίνει αντιληπτή και η ψυχή του, η καρδιά του. Εγώ πάντοτε πασχίζω να επαναφέρω τα πράγματα στην αλήθεια, γι' αυτό απευθύνομαι στον έναν. Μ' άρεσαν οι ήχοι και μ' αρέσουν των πουλιών, των ζώων. Αργότερα έμαθα ότι όλη η κλασική παιδεία στηρίχθηκε σε αυτό. Δηλαδή η συμφωνική μουσική, η συμφωνική ορχήστρα είναι φτιαγμένη έτσι για να μιμηθεί τη φύση. Το πάτημα του ελέφαντα, τα πουλάκια, τα φλάουτα, τα κλαρίνα, κοντά στην ανθρώπινη φωνή. Το λέει πάρα πολύ καλά ο Προκόφιεφ σε αυτό το Πέτρο και το Λύκο. Περιγράφει εξαιρετικά τη σημασία των κρουστών, τη σημασία του βιολιού. Παρατηρούσα τους ανθρώπους
και τη σχέση που είχαν με τη φύση. Πιστεύω πως είμαστε το περιβάλλον. Εμείς οι ίδιοι είμαστε αναφορά του περιβάλλοντός μας. Αυτός ο χώρος εδώ υπάρχει γιατί το μέτρο του είμαι εγώ. Αν δεν ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, δεν υπάρχει χώρος. Εγώ το παρατηρώ, όπως και εγώ δεν υπάρχω, αν δεν με παρατηρήσετε, αν δεν με δείτε εσείς. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει, συνεχώς να ακούει, γι' αυτό έχω και ένα τεράστιο παράπονο. Τεράστιο παράπονο για τους ανθρώπους που δεν ακούν. Ξέρετε, έχω μια αγωνία για να επικοινωνήσω τη σκέψη μου μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές μου. Και πολλές φορές χαρίζω, δωρίζω ακόμα καλύτερα, γιατί το δώρο είναι πολύ πιο σημαντικό, τα CD μου ας πούμε και παλιότερα τα βινίλια. Όχι, τα βινίλια τα άκουγαν. Δεν ξέρω γιατί, ήταν άλλη εποχή. Ελάχιστοι τα ακούνε. Κανείς δεν με έχει πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο να μου πει, ξέρεις, μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Μάλιστα σε έναν που είναι και ιδεολόγος, ας πούμε, του λέω, άκουσα αυτό το τραγούδι, ένα τα τελευταία μου, την παγκοσμιοποίηση. Και πες μου τη θέση σου. Δεν με πήρε ποτέ κανένας τηλέφωνο. Εγώ, αν θα με ρωτήσετε, αν καυχόμαι για κάποια πράγματα, ναι, άκουγα από μικρό παιδί και ακούγοντας έχω κατασταλάξει σε κάποιες απόψεις, καλός ή κακός, τις οποίες και πάλι εκφράζω. Προσφέρω. Προσφέρω δηλαδή την έκφρασή μου. Όπως και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνομαι την προσφορά του οποιοδήποτε και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που μου έχει προσφερθεί. Άλλωστε, η παράδοση είναι αυτό που μας ισορροπεί. Παραδίδουμε γιατί μας έχουν παραδώσει. Και υπάρχει όλος αυτός ο έναος τρομερός κύκλος που επαναλαμβάνεται. Δεν ακούμε λοιπόν τώρα και αναρωτιέμαι να γράψω μουσική. Θα τα ακούσει, δεν βαριέσαι. Γι' αυτό στην αρχή ξεκίνησα. Απευθύνομαι στον έναν. Ένας να με δει τώρα και να μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, συγγένειας με το λόγο μου και τη σκέψη μου, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Στην Αγίου Κωνσταντίνου, στη Δημάρ σε γνώρισα και μετά εντός τριμήνου μου πες αποχώρησα και ένα βράδυ που με πήρες σπίτι καθώς γύριζα μου πες ότι πίνεις μπύρες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το βράδυ που ο γάβρος είχε πάρει το γκασάνι μου πες έπνεει ο Σταύρος και τραβάς για το ποτάμι. Μα μετά από συναντήσεις πίνοντας αεριστόφι μου πες ότι θα ψηφίσεις το Θανάση και τη Φόφη. Πες μου τι ζητάς ακόμα και τι ονειρεύεσαι και δεν μένεις σ' ένα κόμμα κι όλο ξεβολεύεσαι. Πες μου τι ζητάς ακόμα και αλλάζεις κόμματα. Μείνε στο δικό μου σώμα ως τα ξημερώματα. Τι να πω, επειδή το βίωμα έχει σχέση με το βιογραφικό, εφόσον το βιογραφικό δεν χρησιμοποιεί το βίωμα για το θεαθήνε, δεν το χρησιμοποιεί ας πούμε για να το πουλήσει. Ή να το πω και ανάποδα, το βιογραφικό έχει σημασία αν έχει σχέση με το βίωμα. Έχω κλείσει τα 60, 61 γιατί κλέβω και λίγο, και από το 1972 αρχίζω και εκδίδομαι. Το εκδίδομαι με όλη τη σημασία της λέξης. Θα μου πεις, όπως εκδίδονται και κάποιες περιπτώσεις γυναικών για να μπορούν να ισορροπήσουν με τον βιοπορισμό τους, θα πω ναι. Εκδίδομαι όμως όχι με τη λογική του προσφέρω το σώμα μου για να χαρεί ή να μην χαρεί κάποιος άλλος, αλλά μέσα σε αυτό το σώμα το οποίο προσφέρω υπάρχει η σκέψη, υπάρχει ο ήχος, είμαστε ηχεία, υπάρχει η μορφή η οποία αποτυπώνει και χαράζει στη διαδικασία των χρόνων και την πορεία. Υπάρχει η ανάγκη της επαφής. Είναι και αυτή μια μορφή επαφής. Εκτίθεμαι λοιπόν από το 1992, 15 ήμουνα στο Λύκειο και πάντα το γνώμονας της έκφρασης μέσα από τη μουσική ήταν το βίωμα. Χούντα, έγραφα πράγματα που ήταν αντιφασιστικά γιατί δεν μπορούσα να συμπλέψω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούσαν να ταυτιστούμε αυτή την ιδέα. Λαϊκή αρθρολογία Βάρναλη, Μαφροδίτη Μάνου, Μαρίδη Δημητριάδη, Σιδώρα Σιδέρη, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, αυτός ο μεγάλος συνθέτης
στο τραγούδι του Κωνσταντή του Βάρναλη που τραγουδούσα εγώ, εξομολόγηση, Πόπη Αστεριάδη, σώσον Κύριε το λαό σου, χρησιμοποίησαμε το τροπάριο για να μιλήσουμε λίγο για το πώς αυτός ο λαός πρέπει να σωθεί και οι λαοί για να σωθούν πρέπει να επαναστατούν, πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους οι άνθρωποι, να ακούει ένας τον άλλον και να μην διχάζονται κλπ. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία της συνεχούς έκφρασης, Νίκος Μαμαγκάκης, δάσκαλος, τεράστιος και πολλά άλλα, Αλέξανδρος Πατσιφάς, εκδόσεις, μέντορας ο Διονύσης Αβόπουλος, Ροντέο, τραγούδαγα, που πήρε και τραγούδαγα μαζί με τον Γιάννη του Πετρίτση και έναν ωραίο μαύρο τραγουδιστή, τον Τζόνι, ας πούμε, κλπ. Τα Μπουρμπούλια, Χούντα. Μετά Πολυτεχνείο, φοιτητής, μας συλλάβανε τη μέρα του Πολυτεχνείου, αυτή την πολύ μεγάλη επέτειο που συνεχώς αφορίζεται κλπ. Η γενιά του Πολυτεχνείου. Ναι, η γενιά του Πολυτεχνείου, μια πολύ σημαντική γενιά, την οποία υπερασπίζομαι και την αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα, μέσα σε αυτή τη γενιά υπάρχουν φυσικά άνθρωποι που προδώσανε τις ιδέες του ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τι προδώσανε? Προδώσανε τις δημοκρατικές έννοιες. Ταυτιστήκανε με την εξουσία. Είχαμε άλλα όνειρα. Μετά πηδάω χρόνια. Αχ, Νικόλας Άσημος, Σούσουρο, Φλέρι Ντεντονάκη, Άκης Μπουλάς, Ισιδώρα Σιδέρη, Αχ Μαρία, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Φοβάμαι. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Στέλλα. Αυτόνομο τη Τετέλη, Τρέλα, του Κλήμη Στακτόπουλου, η στίχη. Ο Τρελός, εγώ δεν σου φωνάζω και λέγε με τρελό. Γιατί η ζωή είναι συνεχώς πώς την αποσπάς και πώς προχωράς μαζί. Και μετά χαμός. Ανάγκη για εργασία, ανάγκη για έκφραση. Χτύπημα πόρτες, Μάνος Χατζηδάκης, τεράστιος. Χτυπάμε πόρτες, ευτυχώς μπορέσαμε και τις ανοίξαμε τις πόρτες. Γιώργος Μιχαηλίδης μου επέτρεψε και έγραψα μουσική στο Συμβολογράφο, αυτό το του Ραγκαβή με τον Βασίλη Φωτόπουλο και πολλούς, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον εξαιρετικό ηθοποιό, και πολλούς ακόμα. Να γράφω συμφωνική μουσική στα πολύ μικρά τα μου. Μετά Γερμανία, σπουδές, ψάξιμο, όνειρα, μπροστά, Wim Wenders, γεια σας κύριε Wim Wenders, γεια σας κύριε Αλμοδοβάρ σε φεστιβάλ. Μετά τηλεόραση, κινηματογράφος. Αλλά πάντα μουσική. Πάντα μέσα από τη μουσική. Δηλαδή ο τρόπος που εγώ διδάχτηκα να παίξω, ας πούμε, στο «Ας περιμένουν τις γυναίκες» από τον Τζιόλι, έβαλα μέσα τον ήχο του τύπου που είχα δει βέβαια από τη ζωή και τον ενέταξα μέσα από το μίλαγα, έτσι όπως το τύπος αυτός έπεσε σε αυτήν την ταινία. Μουσική. Και φτάσαμε σήμερα να ζούμε αυτό το φοβερό έτος, να πούμε, το 2018, με ένα ματωμένο καλοκαίρι, με ανθρώπους που φύγανε βία και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε στην περιοδία μας, ας πούμε, και εκεί μουσικά σκεφτόμουν. Την ώρα που έπεσα σκεφτόμουν τον ήχο, τον ήχο αυτού του πανικού που ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι. Και παίζαμε και υπήρχε ένα άγχος τώρα, πώς θα παίξουμε σήμερα. Έγινε χαμός στην Αττική, πώς θα παίξουμε. Και το ελάχιστο που κάναμε είναι να μπορούμε τουλάχιστον τα χρήματα να τα εναποθέτουμε, όχι στη μνήμη των ανθρώπων που φύγανε βία και ακόμα ζουν, διότι όταν αφαιρέσεις κάτι πολύ βία, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που να πεθάνει έτσι, να φύγει έτσι τελείως. Όλα αυτά τα σκέφτομαι μουσικά. Γι' αυτό και κατέληξα σε όλα αυτά τη διάσταση των χρόνων, έχω κάνει γύρω στα, μαζί με τα soundtrack και μετά έχω εκφραστεί για τον, έχω κάνει λίγο soundtrack και με τα παιδικά έχω κάνει περίπου και τα βιβλία περίπου 90% CD σε αυτά τα 45 και πλέον χρόνια. Και το τελευταίο μου είναι, εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, θα σας το πω, το τελευταίο μου είναι το αλλιώς θα έβλεπα, γιατί πραγματικά αλλιώς θα έβλεπα και αλλιώς ήρθαν τα πράγματα και κοιτάω και τις δικές μου τις ευθύνες πάνω σε αυτό. Διότι δεν αρκεί να τα καταγράφεις, πρέπει οπωσδήποτε να δίνεις και στίγμα. Το δικό σου στίγμα πάνω σε αυτές τις ηλίθιες λογικές που επικρατούν τα τελευταία χρόνια. Αλλιώς θα έβλεπα και ελπίζω στη γενιά που παραδίδουμε να μας αφορήσει. Να είναι τέτοιο δυνατό το έργο της, να της δοθεί βήμα πρώτα απ' όλα, γιατί δεν της δίνει βήμα,
αλλά και όταν δεν της δίνεται βήμα να δει τρόπο να το αποσπάσει, γιατί έτσι κάναμε κι εμείς. Εντάξει, θα κλείσω με μια παρένθεση στο τέλος για προς, απευθυνόμενο στους νέους. Και άμα όχι να μας αφορήσει και μόνο, να μας αφανίσει για να υπάρξει, για να μπει αυτή στη διαδικασία του φαίνεστε και να ψάξει ο κόσμος πραγματικά αυτή τη νέα γλώσσα, τη νέα σοφία. Βρέστε χρόνο. Παρένθεση, γιατί μιλάμε για δύσκολες εποχές. Όταν πήγα να υπογράψω το πρώτο μου συμβόλαιο στον Αλέξανδρο Μπατσιφάκη, ήμουνα 15, ας πούμε, σε ηλικία, ο πολύ σεβαστός μου καθηγητής, αλλά πολύ μεγάλος συνθέτης, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή πριν 2 χρόνια, ο Νίκος Μαμακάκης, μου λέει: προσπάθησα να γλιτώσει το συμβόλαιο. Λέω: γιατί? Όχι για κανένα λόγο, δεν μπορεί να σε κλέψουν, τι να κλέψουν και αυτά. Νομίζω ότι αν φέρει τη μάνα σου ή τον πατέρα σου, επειδή είσαι ανήλικος, για να υπογράψει το συμβόλαιο και δούνε την υπολείπτονται και είναι ανάπηροι, αυτό θα σου κοστίσει κοινωνικά. Σε τέτοιο κόσμο ζούσαμε. Και βέβαια δεν πήγα ποτέ τη μάνα μου και είπα ψέματα ότι είναι τώρα, θα υπογράψω το συμβόλαιο, τώρα δεν μπορώ, έλα αύριο. Και έτσι πέρασαν τα χρόνια και δεν υπέγραψα ποτέ συμβόλαιο για τις πρώτες μου εκδόσεις τις μουσικές. Γι' αυτό το λέω, για να καταλάβετε την εποχή. Λοιπόν, αγαπητοί νέοι, διότι εγώ πιστεύω μόνο στην νεανικότητα, διότι αυτή είναι το μέλλον και αυτή θα μας αξιώσει ενδεχομένως, αφού καταφέρει να μας διώξει με το δικό της δυναμική, με το δικό της εκτόπισμα. Αυτά. Ελπίζω να ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένο μου φίλε Θοδωρή Καρδάση, που μου δίνεις βήμα και ελπίζω να ανταποκρίνεται στους στόχους. Ευχαριστώ. Η παγκοσμιοποίηση έρχεται από το Χαλέπι. Στη Μυτιλίνη κολυμπά και στην Ευρώπη βλέπει. Μάται σε αντίσκηνα, στα χιόνια και στις λάσπες. Κι όλο αλλάζει πρόσωπο φορώντας άλλες μάσκες. Η παγκοσμιοποίηση γυρίζει μ' άδεια τσέπη. Μπροστά στη τηλεόραση τον εαυτό της βλέπει. Κι όλο μετράει θύματα σε πάρκα και πλατείες. Και εσύ γράφεις συνθήματα και ψάχνεις τις αιτίες. Στα γυάλινα γραφεία δεν μελετάει ποιήση ούτε φιλοσοφία. Μένει μέσα στο Facebook και τρέχει με 200. Και σου μιλά παράξενα σε μια δική της γλώσσα. Να είσαι λοιπόν προσεκτική και να μιλάς κοσμίως, γιατί η κάθε πράξη σου κρίνεται παγκοσμίως. Κι αν δεν μου πεις πως μ' αγαπάς μια νύχτα στο Παγκράτη, μπορεί να ανοίξει πόλεμος σ' όλα της γης τα κράτη.